τετράς θεοφόρητος ιεραρχών ιερών, τριάδα την άκτιστον, εχθρών, πανσόφος ἐχείριξε, πατρίκιος ο της Ακακιος σύν μεν άνδρο και πολύ ενός άμαρ, διό και ως αθλήσαντες δόξης ηξιώθησαν. Τη 19η του μηνός Μαΐου, Πατρικίου Επισκόπου Προύσης, Ακακίου, Μενάνδρου, Πολιένου των Μαρτύρων, Μέμνονο του Θαυματουργού, Ακολούθου Μάρτυρο, Κυριακή και Θεοτήμη των Μαρτύρων, και των Οσιομαρτύρων τη Μονή Καντάρα εν Κύπρο. Ο Άγιο Πατρίκιο, Επίσκοπο Προύσα, και η Σύναυτο, Μένανδρο και Πολύενο. Οι άριστες θεολογικές του γνώσεις αλλά και η θερμή του πίστη ανέδειξαν τον Πατρίκιο επίσκοπο Προύσης. Η θέση αυτή για τον Πατρίκιο υπήρξε πνευματικό φρούριο για την υπεράσπιση του Ευαγγελίου και ορμητήριο για την πάταξη της ειδωλολατρικής πλάνης. Στην αποστολική του αυτή εργασία δεν θέλησε να είναι μόνος. Είχε μαζί του και τρεις πρόθυμους συνεργάτες τον Ακάκιο, τον Μένανδρο και τον Πολύενο. Μαζί τους ο Πατρίκιος έφερε στην χριστιανική πίστη πολλούς ειδωλολάτρες. Αυτό όμως καταγγέλθηκε στον άρχοντα Ιουλιανό τον Ιπατικό και αμέσως συνελήφθησαν. Ο ειδωλολάτρης άρχοντας με φιλοσοφικές συζητήσεις προσπάθησε να πείσει τον Πατρίκιο ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ο Πατρίκιος με την ρητορική του δυνότητα και την άριστη θεολογική του κατάρτιση που διέθετε, ανέτρεψε το ένα μετά το άλλο τα επιχειρήματα του Ιουλιανού. Αυτός ο ειδωλολάτρης, βλέποντας την ιδεολογική συντριβή του από τον χριστιανό διδάσκαλο, διέταξε και αποκεφάλισαν τον Πατρίκιο με τους τρεις συνεργάτες του. Έτσι ο Πατρίκιος, εκτός από Απόστολος και Διδάσκαλος, έγινε και μάρτυρα της Αγίας μας πίστεως. Οι Άγιοι Μάρτυρες της Μονής Καντάρας εν Κύπρο, Ιωάννης, Κόνον, Ιερεμίας, Μάρκος, Κύριλος, Θεόκτιστος, Βαρνάβας, Μάξιμος, Θεόγνωστος, Ιωσήφ, Γενάδιος, Γεράσιμος και Γερμανός. Οι μακάριοι αυτοί πατέρες και τις αληθείας ομολογητές έλαμπαν με τη ζωή τους στο νησί της Κύπρου τον 13ο αιώνα στην Μονή Καντάρας. Κάποτε όμως κατέλαβαν το νησί οι παπικοί, οι λατίνοι, οι οποίοι οδήγησαν τους πατέρες αυτούς στο δικαστήριο που με κολακίες και απειλές προσπαθούσαν να τους αλλάξουν το φρόνημα και να τους κάνουν παπικούς. Οι Άγιοι όμως αυτοί έμειναν σταθεροί στην ορθόδοξη ομολογία τους και το δήλωσαν με θάρρος μπροστά στους ερετικούς παπικούς. Τότε τους έριξαν για τρία χρόνια δέσμιους στην φυλακή και τους βασάνιζαν πολύ σκληρά. Επειδή όμως δεν κατάφεραν τίποτα, τους έκαψαν ζωντανούς την 19η Μαΐου του έτους 1231.